Το βιβλίο «Μορφόκοσμος του αγγιγματισμού σας» της Έλενας Γκίκα από τις εκδόσεις Πήγη παρουσιάστηκε στην πόλη της Καλαμάτας. Απόψε είναι η πρώτη παρουσίαση του βιβλίου «Μορφόκοσμος του αγγιγματισμού σας» στη Μεσσηνία, σε ένα τόπο που έχει γίνει πλέον η πατρίδα μου και σε ένα ξενοδοχείο που το αγαπάω πάρα πολύ, γιατί είναι από τα πρώτα μέρη που επισκέφθηκα όταν πρώτο ήρθα στην Καλαμάτα ως... με την ιδιότητα της Διευθυντρίας Ανθρωπίνου Δυναμικού της Κώστα Ναβαρίνο. Και έχω μεγάλη συναισθηματική σύνδεση με αυτό το χώρο, οπότε είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή. Ο Μορφόκοσμος είναι ένα βιβλίο φαντασίας, το οποίο εξελίσσεται με τρεις παράλληλες ιστορίες, σε τρεις παράλληλους διαφορετικούς κόσμους και η κεντρική ιδέα είναι πως υπάρχει μια άλλη διάσταση στην οποία κατοικούν όλοι οι ήρωες της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Και εκεί εκτελήσονται διάφορα γεγονότα, πολλές περιπέτειες των ηρώων, έρωτες κλπ. Είναι ένα βιβλίο επηρεασμένο και από την περιοχή, φυσικά. Αναφέρεται πολλές φορές στην περιοχή με διάφορους τρόπους, γιατί το εμπνεύστηκα εδώ, σε αυτόν τον τόπο. Είναι το πρώτο βιβλίο, το πρώτο μέρος τριλογίας στην ουσία. Και μέχρι στιγμής έχει μια πάρα πολύ θερμή υποδοχή, πράγμα που μου δίνει αισιοδοξία και διάθεση να συνεχίσω. Για το βιβλίο, εκτός από την συγγραφέα, Έλενα Γκίκα μίλησε η ακαδημαϊκός και συγγραφέα Σοφία Καλατζάκου, ο συγγραφέας και εκπαιδευτικός Φώτης Κατσιμπούρης, καθώς επίσης από τον πολιτιστικό αντίλογο και το σχολείο τουρισμού, ο Ανδρέας Ζαγάκος. Ήρθα γιατί πιστεύω ότι η Έλενα έχει γράψει ένα καταπληκτικό βιβλίο και πραγματικά ευχαριστήθηκα πάρα πολύ και που το διάβασα και που έχω και την τιμή να είμαι σήμερα κοντά της για να μιλήσουμε για αυτό το έργο. Και είναι και πολύ μεγάλη μου χαρά που είμαι στην Καλαμάτα μετά από αρκετό καιρό. Διατηρώ πάντα τις σχέσεις και πιστεύω ότι αυτές δεν χάνονται γιατί είναι φιλίες χρόνων και είναι πέρα και πάνω από την πολιτική. Θεωρώ λοιπόν ότι είμαι εδώ, έχω την ευκαιρία και βλέπω πολλούς παλιούς φίλους σε ένα κλίμα έτσι λιγότερο θα έλεγα πιεστικό και είναι πολύ ευχάριστο και παρακολουθώ τις εξελίξεις και την πορεία τους και όλα τα καινούργια πράγματα που κάνουν και φεύγω πάντα αισιόδοξη και με γεμάτες τις μπαταρίες. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε μια κατάμεστη από κόσμο αίθουσα του ξενοδοχείου Elite City Resort. Ο Μορφόκοσμος είναι ένας κόσμος στον οποίο πολλοί θα ήθελαν να ζουν. Είναι ο κόσμος που φιλοξενεί όλους τους ήρωες της λογοτεχνίας και όσοι διαβάζετε και λατρεύετε τα βιβλία, σίγουρα θα βρείτε έναν δικό σας, μια δικιά σας γωνιά σε αυτόν τον κόσμο, στον κόσμο που έφτιαξε η Έλενα. Ως εκδοτικός είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και πάρα πολύ περήφανοι που έχουμε την Έλενα στο δυναμικό μας. Περιμένουμε με αγωνία το δεύτερο μέρος, αλλά θα περάσουμε και στο επόμενο βήμα. Θέλουμε πάρα πολύ να μεταφραστεί το βιβλίο στα αγγλικά, έτσι ώστε να ανοίξει τα φτερά του και των συνόρων, γιατί πραγματικά το αξίζει. Όταν πριν από κάποιο καιρό, πριν από κάποια χρόνια, η Έλενα μου είπε ότι γράφει, λέω, α, τι ωραία, θα έχουμε πολύ ωραία βιβλία για τον τουρισμό, της λέω. Και μου λέει, όχι, δεν γράφω τουρισμό, για τον τουρισμό κάτι, γράφω λογοτεχνία του φανταστικού. Εκεί εγώ απόρρισα και περίμενα να δω αυτό το δημιούργημα. Το είδα, το απόλαυσα και πραγματικά και εγώ και όλοι μας περιμένουμε την τριλογία που έχει ανακοινώσει. Περιμένουμε δύο λοιπόν, κυρία Κυρίτση, βιβλία και όχι ένα, για να συμπληρωθεί η τριλογία μας. Θέλω να πω ότι είμαι επίσης χαρούμενος πολύ γιατί με τη θέση του συντονιστή εκπροσωπώ και τους δύο φορείς που οργανώνουν απόψε την εκδήλωση, και τον πολιτιστικό αντίλογο και το σχολείο τουρισμού.